Στη Λότζια θα γιορταστεί φέτος η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη δωρεά οργάνων, όπου ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης οργανώνει το Σάββατο το μεσημέρι, 12 και 4 συγκεκριμένα, δράση ενημέρωσης και εγγραφής δωρητών οργάνων. Εθελοντική αιμοδοσία όπως κάθε Σάββατο στο έθριο της Λότζια 9 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Επίσης τελετή με την αφή της Φλόγας της Αγάπης της 19ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μία εκδήλωση η αφή της Φλόγας της Αγάπης που ξεκίνησε επίσημα τέλος Ιουλίου από τη Μητρόπολη Αθηνών και μέχρι τώρα έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή σε όλη την Ελλάδα, έτσι μεταλαμπαδεύοντας το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας σε κάθε γωνιά της χώρας. Και βέβαια είναι μια λαμπαδιδρομία που συμπίπτει και με την Πανευρωπαϊκή ημέρα για την δωρεά οργάνων. Και επίσης εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή για να έχετε συνολικά το πλέγμα αυτό της προσπάθειας που γίνεται στο προάβλιο του Δημοτικού Καταστήματος του Πύργου την Κυριακή συγκεκριμένα 10 του μήνα, 10 το πρωί, 1:30 το μεσημέρι και πάλι Αιματοκρίτης, μαζί με τις τοπικές κοινότητες, τους πολιτιστικούς συλλόγους των Αστερουσίων και τη στήριξη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Μια προσπάθεια που συνεχίζεται σχεδόν σε καθημερινή βάση, κυρία Γεωργιανάκη, με όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει μέχρι στιγμής, για την αφή της Φλόγας της Αγάπης, για την εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ημέρας για την δωρεά οργάνων και διοργανώνεται το Σάββατο από εσάς. Μια προσπάθεια λοιπόν η οποία συνεχίζεται, γιατί αυτή η προσφορά σώζει πάρα πολλές ζωές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν την ανάγκη αυτής της προσφοράς από τον καθένα από εμάς. Έτσι, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ακούσατε τι είπα, παρακαλώ. Νομίζω πως δεν θα μπορούσαν αυτά τα μηνύματα, όπως πολύ εύστοχα αναφέρετε, να είναι πιο δυνατά, ειδικά στον τόπο μας στην Κρήτη που δοκιμάζεται αυτή την περίοδο. Μηνύματα πραγματικά ζωής και ελπίδας, θεσμοί όπως η εθελοντική αιμοδοσία, η δωρεά οργάνων αλλά και η δωρεά αρχαίγων αιμοβητικών κυττάρων, είναι ακριβώς εκφάνσεις αυτής της προσπάθειας να δώσουμε ελπίδα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται από μια ασθένεια. Κυρία Γεωργιανέκη, κάθε Σάββατο είσαστε στη Λότζια, αλλά αυτή τη φορά πάτε και με το να γίνει εγγραφή δωρητών οργάνων. Έχει κάποια δυναμική αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι? Η Κρήτη, ξέρετε, είναι από τους τόπους που διαχρονικά είναι από τις πρώτες περιοχές στη χώρα σε προσφορά μοσχευμάτων και πραγματικά πιστεύω ότι και η ύπαρξη του Συλλόγου, μάλιστα είναι ο πιο παλιό σύλλογος στη χώρα που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, ιδρύθηκε το 85 και πιστεύω ότι πραγματικά έχει συμβάλει, όπως και η ποιότητα των εντατικών μας και των εντατικολόγων μας, σε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο, αν δούμε το θέμα εθνικά και πιο συνολικά, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για τη χώρα. Είμαστε ακόμη, παραμένουμε στο τελευταίο, αν όχι τελευταία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη, και ένα πρόβλημα που, όπως έχουμε και άλλες φορές πει, είναι κατά κύριο λόγο οργανωτικό και όχι τόσο ότι ο ίδιος ο κόσμος είναι αρνητικός με την ιδέα. Κυρία Γεωργιανάκη, ξεκαθαρίστε μου κάτι, γιατί δεν το κατάλαβα, γιατί ξέρετε, με την κλίση του άρθρου λίγο το μπέρδεψα. Η Κρήτη είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία της δωρεάν ή τέλος πάντων της εγγραφής, τους δωρητές των οργάνων, ή η Κρήτη είναι πρώτη σε αυτή την διαδικασία και παραμένει πρώτη σε όλη την Ελλάδα με τους δωρητές να χαρίζουν ζωή? Και τα δύο ισχύουν, δηλαδή και έχουμε αυξημένο ποσοστό ανθρώπων που δηλώνουν την επιθυμία τους, αυτοί είναι οι δωρητές οργάνων μετά θάνατον,
να δώσουν τα όργανά τους, αλλά και στην πράξη δίνουμε αρκετά μοσχεύματα, δηλαδή πραγματοποιούνται, αξιοποιούνται οι δότες τελικά και τα όργανα που προσφέρονται. Σε εθνικό επίπεδο είμαστε από τις πρώτες περιοχές στη χώρα. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια αλυσίδα και, που ενώνει από τους ανθρώπους που επιθυμούν να δώσουν και τις οικογένειες τελικά που αποφασίζουν, μέχρι τους εντατικολόγους που ενημερώνουν την οικογένεια, είναι κοντά τους σε όλο αυτό και τους εξηγούν και τελικά μπορούν οι ίδιοι και παίρνουν αυτή τη μεγάλη απόφαση. Είναι επομένως μια μεγάλη αλυσίδα κρίκων που ξεκινάει από την κοινωνία και τελειώνει στην πολιτεία και στους ανθρώπους που ασχολούνται με όλο αυτό και φυσικά και τους μεταμοσχευτές. Είναι όμως μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία που αντιλαμβάνεστε ότι θέλει πολύ ισχυρό μηχανισμό από πίσω για να λειτουργήσει, και δυστυχώς στη χώρα είμαστε ακόμα αρκετά πίσω και σε επίπεδο στρατηγικής, τώρα τελευταία γίνονται κάποια βήματα, αλλά και σε επίπεδο επάνδρωσης. Δηλαδή μας λείπουν, χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι συντονιστές μεταμόσχευσης που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Αναλογεί η προσφορά της Κρήτης και σε εμά? Ναι, φυσικά. Η Κρήτη, ξέρετε, είναι πρώτη σε όλα αυτά, μέσα στις πρώτες περιοχές, σε όλους αυτούς τους θεσμούς, δείχνοντας ακριβώς και τη κουλτούρα του λαού μας. Είδαμε τώρα και στην περίπτωση με το σεισμό πόσο κινητοποιήθηκαν οι εθελοντικοί σύλλογοι, οι μεμονωμένοι άνθρωποι. Αυτό το βλέπουμε σε κάθε έκφραση. Κυρία Γεωργιανάκη, δώστε μου τη δυνατότητα, μιας που μιλάτε για τη δοτικότητά μας. Προσέξτε. Χθες το βράδυ στο Αρκαλοχώρι, οι αποθήκες γεμάτες στο εκθεσιακό κέντρο, με όλα τα καλούδια που μπορεί να χρειάζεται κάποιος στην δική του την καθημερινότητα, για την βοήθεια, τη σύντηση αυτών των ανθρώπων, από τα φρούτα και τα λαχανικά μέχρι το γάλα και το νερό, τις πατάτες και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί. Επίσης δοτικότητα, ακόμα και την ώρα που είσαι πληγωμένος, όταν κάθεσαι, προσέξτε να δείτε, με ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τις σκηνές τους και έχουν ένα άλλο χώρο σκεπασμένο και κάθονται το απόγευμα για να είναι όλοι μαζί παρέα με τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια, και εσύ πας που δεν σε γνωρίζουν, που δεν τους γνωρίζεις, να πεις ένα καλησπέρα και εκείνη την ώρα σου βγάζουν ένα κουτάκι με γλυκά, με μουσταλευριά που τους είχαν πάει κάποιοι άλλοι, ελάτε να σας κεράσουμε, δεν έχει παραπάνω δοτικότητα. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που περιγράφεται, και για μας αυτές οι εικόνες αντιλαμβάνεστε πόσο πιο σπουδαίο είναι, όχι να προσφέρεις κάτι υλικό, αλλά να προσφέρεις ένα κομμάτι από το ίδιο στο σώμα, να δίνεις αίμα ή να αποφασίζεις ότι εγώ μετά που θα φύγω από τη ζωή θέλω τα όργανά μου να δοθούν σε ανθρώπους που δεν βλέπουν, σε ανθρώπους που είναι δεμένους με ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μεγαλείο, γιατί περί μεγαλείου πρόκειται, και γι' αυτό αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τέτοιες σκέψεις και τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, το Σάββατο δώστε μας το διαδικαστικό τώρα. Το Σάββατο η ομοδοσία, όπως πάντα, καθερωμένη. Ξεκινάμε 9 με 1:30 όπως πάντα στο έθριο της Λότια με την κινητή μονάδα του Μενζελίου. Και γύρω στις 12 θα έρθει η Φλόγα της Αγάπης. Είναι η φλόγα της 19ης Πανελλήνιας Λαμπαδρομίας που διατρέχει όλη τη χώρα. Τώρα είναι προς το κλείσιμο. Εκεί λοιπόν θα γίνει διαδρομή στο κέντρο από αιμοδότες, λαμπαδιδρόμους, ασθενείς, ακριβώς για να στείλουμε αυτό το μήνυμα της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης πάντα στους πληγέντες από το σεισμό. Και αμέσως μετά, όποιος επιθυμεί, θα υπάρχουν ενημερωτικά έντυπα, εξειδικευμένοι γιατροί και εθελοντές που μπορούν να ενημερώσουν τον κόσμο και να εγγραφούμε ως δωρητές οργάνων, να κάνουμε δηλαδή τη σχετική αίτηση για να πάρουμε την κάρτα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η φλόγα της αγάπης, η οποία έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο σε όλη την Ελλάδα, παντού είχε την ίδια έτσι θερμή υποδοχή. Ναι, είναι κάτι που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κοντεύουμε την 20ετία, αυτή είναι η 19η. Έχει πάντα θερμή υποδοχή και είναι πάντα μια λιτή μένα αλλά πολύ συγκινητική διοργάνωση, γιατί για μας τους εκπροσώπους των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών σημαίνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη φλόγα ζωντανή. Πρέπει να διατηρήσουμε τη σπίθα, να θυμίζουμε στους ανθρώπους πως δεν πρέπει να ξεχνούν τον συνάνθρωπό τους και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να έχουμε επάρκεια σε έμα,
άτομα και τοπικά και ως χώρα φυσικά. Μάλιστα. Αυτά το Σάββατο και βέβαια, όπως ανέφερα πριν από λίγο, να το επαναλάβουμε μόνο, υπενθυμίζοντάς το, ότι θα είσαστε στον πύργο την Κυριακή 10 του μήνα. Βεβαίως, την Κυριακή στον Πύργο, μια αγαπημένη περιοχή με πολύ μεγάλη προσφορά και μια αιμοδοσία που αφορά βέβαια όλη την ευρύτερη περιοχή με την αγαστή συνεργασία του Δήμου. Μπορεί και ο κόσμος να έρθει. Είναι και αυτά πολύ σημαντικά, είναι σημαντικές κινήσεις γιατί δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αιμοδοτήσουν κοντά στο σπίτι τους και έτσι να γλιτώσουν όλη αυτή την ταρεπορία το να έρχονται στο Ηράκλειο ή στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν. Και να θυμίσουμε ξανά σε όλους ότι όπου και να κάνουμε αιμοδοσία μπορούν να έρθουν οι κοπέλες που περιμένουν μωράκι, είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή νέα ζευγάρια γενικότερα που ενδιαφέρονται να κάνουν παιδί, να ενημερωθούν και για κάτι άλλο πολύ πολύ σημαντικό που δεν είναι άλλο από τη δωρεά ομφάλιο αίματος. Λίγο αίμα λοιπόν που δίνει, που μπορεί ο μαιευτήρας να πάρει μετά τον τοκετό χωρίς να επηρεάζει καθόλου τη μητέρα ή το νεογέννητο, μπορεί και αυτό να καταψυχθεί και αργότερα να σώσει ένα άλλο παιδάκι ή ένα άλλο ενήλικα. Να είστε γεροί και να συνεχίσετε. Γεροί και με ήττα και με όμικρον γιώτα. Να είστε γεροί να συνεχίσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σταθερή φιλοξενία και εσείς να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Γεωργιανάκη. Πρόεδρος του Αιματοκρίτη, η γιατρός κυρία Ειρήνη Γεωργιανάκη που μόλις ακούγατε.